Είστε ένας άνθρωπος που πέρασε από το Mile Style Rocks. Πώς σχολιάστηκε την προσθήκη της Σοφίας Χατζηπαντελή στην Κριτική Επιτροπή? Η αλήθεια, το είδα πρόσφατα αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Η πρώτη μου δηλαδή αντίδραση ήταν θετική. Αμέσως δηλαδή είπα, αυτό το Mile Style Rocks μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Προτιμάτε την Κατερίνα Καραβάτο ή την Κωνσταντίνα Σπυροπούλη στην παρουσίαση του reality, του παιχνίδι? Τώρα αυτό νομίζω. Την Κωνσταντίνα την αγαπώ πάρα πολύ, της έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια, είναι άλλη σχέση μας, οπότε σίγουρα ήταν πολύ καλή και σε αυτό το ρόλο, όπως και σε όλους που την έχουμε δει στη τηλεόραση. Σας έχει εκμυστηρευτεί αν στα σχέδιά της είναι να επιστρέψει στην τηλεόραση? Από όσο μου έχει πει, ναι, πιστεύω θα είναι και πάρα πολύ καλή τώρα σε κάτι που θα κάνει, γιατί πιστεύω θα κάνει κάτι διαφορετικό και όχι κάτι που την έχουμε συνηθίσει. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας, μοιραστήκατε κάποιες όμορφες στιγμές με τους διαδικτυακούς σας φίλους. Αυτό δημιούργησε αντιδράσεις? Ναι, πολλές φορές άκουγα έτσι διάφορα σχόλια αρνητικά, όπως το ότι γιατί μας δείχνεις την κοιλιά σου, βάλε μέσα την κοιλιά σου, μετά όταν θύλαζα σε δημόσιους χώρους, γιατί θυλάζεις έξω. Επειδή έχω περάσει και από ένα κύκλο μέσω του My Style Rocks που ήμουν, που δυστυχώς έμαθα να ζω με αρνητικά σχόλια και έπρεπε να φροντίζω να μην με επηρεάζουν. Πριν λίγους μήνες ζωφτήσατε το παιδάκι σας και επιλέξατε με τον σύζυγό σας τον Νίκο Οικονομόπουλο για να γίνει ο νονός. Πώς έγινε αυτή η πρόταση? Οι δυο τους το συζήτησαν και το αποφάσισαν από κοινού και μάλιστα ήταν και ο Νίκος από τους πρώτους που είδε και το μωράκι μας. Ήρθε στο μαιευτήριο μαζί με τον πνευματικό του και του έδωσαν εννοείται την ευχή, τον πήραν αγκαλιά και ήταν ακόμα νομίζω 2 ημερών, 2 ή 3 ημερών. I'm gone.